ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επικεφαλής δηλαδή των ψηφοδελτίων, θα έλεγα, όλης της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Και γι' αυτό είναι και χαρά και τιμή να τον δεχτούμε στα γραφεία της τοπικής βέβαια αυτοδιοικητικής παράταξης που υποστηρίζουμε, και και αυτός να μπορεί να δει και να έχει την ευκαιρία να ανταλλάξει δύο λόγια με τους Τριπολιτσιώτες. Ο πρόεδρος μας σήμερα θα έχει μια ομιλία σε μια εκδήλωση στην Καλαμάτα, μια ομιλία που θα εστιάσει κυρίως στο μεγάλο γεγονός που είναι κορυφαίο των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι κορυφαία πραγματικά στιγμή, διότι αντίθετα από όλες τις άλλες εκλογικές αναμετρήσεις που οι εκλογές για το Εθνικό Κοινοβούλιο έφεραν ανατροπή, εμείς ευελπιστούμε, πιστεύουμε δηλαδή, ότι αυτές οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα σημάνουν την ανατροπή στην Ελλάδα. Με τη μεγάλη αποφασιστικότητα που δείχνει ο κόσμος που επισκεφτόμαστε και ερχόμαστε σε επαφή μαζί του, που δείχνει ότι θα ψηφίσει τις δυνάμεις και το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο έχει και πρόσωπα και συγκρότηση πάρα πολύ αξιόλογα, για να μπορούν να αγωνιστούν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για αυτή την αλλαγή στους θεσμούς και τους ευρωπαϊκούς και μέσα στην χώρα. Πλησιάζουν οι μέρες προς την τριπλή εκλογική αναμέτρηση στις 18 και στις 25 του Μάη, τόσο περισσότερο δυναμώνει η πεποίθησή μας ότι αυτή η εκλογική αναμέτρηση θα είναι νικηφόρα για το λαό μας. Ο ελληνικός λαός έχει κάνει υπομονή μεγάλη 4 χρόνια. 4 χρόνια που τον κοροϊδέψανε, τον εξαπατήσανε, τον λαιλατήσανε, τον εξεφτυλίσανε. Σήμερα έρχεται η στιγμή, έρχεται σιγά σιγά η στιγμή που θα μιλήσει ο λαός μας. Και αυτή θα είναι η καταγραφή μιας μεγάλης νίκης που θα ανοίξει το δρόμο για τη μεγάλη ανατροπή στην Ελλάδα, αλλά και τη μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη η Ευρώπη. Στις 18 και στις 25 δεν ψηφίζουμε απλά για νέους ευρωβουλευτές, νέους περιφερειάρχες και νέους δημάρχους. Ψηφίζουμε για κάτι πιο σημαντικό. Για τη ζωή μας, για το μέλλον μας, για την Ελλάδα, για τις πόλεις μας, για τις περιφέρειες της χώρας. Ψηφίζουμε για κάτι πιο σημαντικό από μια απλή εκλογική αναμέτρηση. Ψηφίζουμε για το μέλλον των παιδιών μας. Οι περιφερειακές και δημοτικές εκλογές όμως δεν είναι μικρότερης σημασίας. Δεν θεωρούμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι κεντρική πολιτική σκηνή. Και ξέρουμε ότι θα υπάρξουν σε όλη την Ελλάδα πολλοί συνδυασμοί σε τοπικό επίπεδο, είτε σε δημοτικό είτε σε περιφερειακό, που είτε από ντροπή είτε από πονηρία θα παρουσιαστούν ως τάχα ανεξάρτητοι συνδυασμοί. Ξέρουμε όμως πολύ καλά ποιους εκπροσωπούν. Το εγχώριο πολιτικό κατεστημένο που υποτάχθηκε στην Τρόικα και εφαρμόζει τα μνημόνια. Το βράδυ των εκλογών, αν τυχόν καταφέρουν και ξεγελάσουν τους πολίτες και τους δώσουν την ψήφο τους,
είναι βέβαιο ότι θα ξεχάσουν την ανεξαρτησία και θα ντυθούν με τα χρώματα των πολιτικών δυνάμεων που κατέστρεψαν τον τόπο. Καλούμε λοιπόν τους πολίτες να μην ξεγελαστούν και ιδιαίτερα τους δημότες της Τρίπολης και της Πελοποννήσου. Η Πελοπόννησος δεν μπορεί να γίνει μια ειδική οικονομική ζώνη, μια αποικία μέσα στην αποικία χρέους, όπως θέλει ο εκλεκτός του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου, κύριος Σταθούλης. Η Τρίπολη μπορεί να ξαναγίνει μια πόλη που θα ξαναπεράσει στα χέρια των δημοτών της. Μπορεί να ξαναγίνει μια πόλη όπου προτεραιότητα θα έχει ο άνθρωπος και η ποιότητα ζωής. Γι' αυτό και ο συνδυασμός της Αντωνίας Γιαννούλη είναι αυτός που μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά στις 18 και στις 25. Είμαστε βέβαιοι ότι στις 18 το βράδυ, εδώ στην Τρίπολη, στην Πελοπόννησο, θα πανηγυρίζουμε διπλά, διότι θα δοθεί ένα ισχυρό μήνυμα στο δεύτερο γύρο και η Αντωνία και ο Οδυσσέας, και στις 25 μαζί με τη μεγάλη νίκη του λαού μας στις ευρωεκλογές που θα πυροδοτήσει πολιτικές εξελίξεις, το βλέπετε όλοι πια αυτό, θα έχουμε και τη μεγάλη χαρά να πανηγυρίζει η Τρίπολη και η Πελοπόννησος τη μεγάλη πολιτική αλλαγή με τη νέα δήμαρχο της Τρίπολης, την Αντωνία, και τον νέο περιφερειάρχη, τον Οδυσσέα, να δώσουμε πνοή στις ανάγκες και να ξεκινήσουμε όμως έναν μεγάλο αγώνα για να κάνουμε την Τρίπολη ανθρώπινη πόλη, αλλά και την Πελοπόννησο περιφέρεια που θα αγωνιά και θα βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους της Πελοποννήσου, όχι δίπλα στα μεγάλα συμφέροντα. Ξέρετε, ο στόχος μας είναι ένας αυτή την τριπλή εκλογική αναμέτρηση. Είναι τρεις κάλπες, αλλά έχουμε μία επιλογή. Να νικήσουμε. Και όταν λέμε να νικήσουμε, να δημιουργήσουμε ένα εκλογικό αποτέλεσμα που δεν θα είναι διαχειρίσιμο για την κυβέρνηση αυτή. Όταν ξεκίνησα να λέω ότι αυτές οι εκλογές έχουν δημοψηφισματικό χαρακτήρα, τα κυβερνητικά παπαγαλάκια των μέσων ενημέρωσης που στηρίζουν την κυβέρνηση ή οι ίδιοι οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης με κλεβάζανε. Σήμερα ο ίδιος ο κύριος Βενιζέλος το παραδέχεται. Το παραδέχεται ρητά και κατηγορηματικά και εκβιάζει ότι αν δεν ψηφίσουν κάποιοι πολίτες τον συνδυασμό με τον οποίο κατέρχεται στις εκλογές, την ελιά, τότε θα καταρρεύσει η κυβέρνηση. Ίσως είναι από τις λίγες φορές που θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί του. Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά για μένα δεν υπάρχει ερωτηματικό, δεν υπάρχει αν θα τον καταψηφίσουν οι πολίτες και αυτόν και τον κύριο Σαμαρά και η κυβέρνηση δεν θα μπορεί να προχωρήσει. Θα ανοίξει ο δρόμος για τη μεγάλη ανατροπή. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ένας στόχος που επαναλαμβάνω δεν είναι διαφορετικός στις κάλπες της περιφέρειας και των Δήμων, διότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν είναι για μας μια υπόθεση δεύτερης διαλογής. Έχει πολύ μεγάλη σημασία στις περιφέρειες και στους Δήμους να έχουμε ανθρώπους αποφασισμένους να ηγούνται περιφερειάρχες και δήμαρχοι, αποφασισμένοι να συγκρουστούν με τα μεγάλα συμφέροντα, ντόπια και ξένα, που οδήγησαν σε αυτή την κατάντια τον ελληνικό λαό 4 χρόνια τώρα. Και όσον αφορά για τις δημοσκοπήσεις, κύριε Πρόεδρε, που στους 3 μεγάλους δήμους και περιφέρειες δεν δίνουν καλά ποσοστά, ας πούμε, στο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα στις 19 και στις 26 θα το έχουν άλλοι, όχι εμείς. Όσον αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις όσον αφορά το ευρώ. Υπάρχει μια καταγεγραμμένη σαφής τοποθέτηση, η οποία είναι η απόφαση συνεδριακή ότι θα προχωρήσουμε χωρίς κανένα υπολογισμό, χωρίς να ταλαντευτούμε στιγμή στο να διεκδικήσουμε μέσα στην Ευρώπη τα δίκαια του λαού μας. Κύριε Πρόεδρε, και στόχος μας είναι να σώσουμε την Ελλάδα στο ευρώ, όχι το ευρώ στην Ελλάδα διαλύοντας τον ελληνικό λαό, και είμαι βέβαιος ότι θα σώσουμε την Ελλάδα στο ευρώ και η στάση μας αυτή θα αποτελέσει το έναυσμα μεγάλων αλλαγών σε όλη την Ευρώπη, διότι η Ευρώπη σήμερα οδηγείται στα διέξοδα. Κάνει ξανά την Τρίπολη μια πόλη ποιότητα ζωής, μια πόλη δημοκρατική, δίπλα στον πολίτη, διότι όπως εξήγησα και μέσα στα μέσα ενημέρωσης στα τοπικά, για μας μπορεί να είναι τρεις οι κάλπες, αλλά η επιλογή είναι μόνο μία. Να νικήσουμε και στις τρεις. Να διώξουμε αυτούς που κατέστρεψαν και ελάχισαν τις ζωές μας, υποτίμησαν την αξιοπρέπειά μας.
Πολύ βέβαια σε τοπικό επίπεδο να παρουσιάζονται πολύ είτε από ντροπή είτε από πονηριά ως δήθεν ανεξάρτητοι. Μην ξεγελαστείτε. Τους ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ότι αυτοί που παρουσιάζονται ως ανεξάρτητοι από ντροπή να πούν ότι υποστηρίζονται από τα δύο κόμματα που λαιλάτισαν τη χώρα και που σήμερα δέχονται τις εντολές της Τρόικας για το αποτελείωμα του ελληνικού λαού, είτε λοιπόν από ντροπή να το πούν είτε από πονηριά να το κρύψουν, το βράδυ των εκλογών, αν ξεγελαστούν οι πολίτες και τους ψηφίσουν, θα ξεχάσουν την ψεύτικη ανεξαρτησία τους και θα πανηγυρίσουν μαζί με αυτούς που θέλουν να συνεχιστεί το μνημόνιο και η καταστροφή της χώρας. Οι πολίτες λοιπόν πρέπει να συνειδητοποιήσουν. Έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στα χέρια μας. Ευκαιρία για να στείλουμε όχι απλά μήνυμα, αλλά για να έχουμε μια μεγάλη πολιτική αλλαγή στις 26 του Μάη. Αυτή την ευκαιρία δεν πρέπει να τη χάσουμε. Μας μιλάνε για σταθερότητα. Ξέρουμε ότι εννοούν τον σταθερό ρυθμό συρρήκνωσης των εισοδημάτων μας, τον σταθερό ρυθμό αύξησης της ανεργίας, τον σταθερό ρυθμό αύξησης της φτώχειας και υποβάθμισης της ποιότητας ζωής της πόλης μας. Εμείς λοιπόν τους λέμε, αυτήν τη σταθερότητα κρατήστε την να τη διαπραγματεύεστε με την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Φούχτελ. Εμείς θέλουμε τη σταθερότητα της ζωής μας, των ονείρων μας, της προοπτικής μας, της πόλης που θέλουμε να γίνουν ανθρώπινες, δημοκρατικές, τη σταθερότητα της εργασίας, του πολιτισμού, της προκοπής, της κοινωνικής δικαιοσύνης. Και αυτή τη σταθερότητα θα την ξαναφέρουμε στη χώρα μας. Η Ελλάδα θα ξαναγυρίσει στην ομαλότητα, διότι αυτό που συμβαίνει σήμερα με το μνημόνιο και την υποταγή στην κυρία Μέρκελ είναι μια μεγάλη ανομαλία προς όφελος ξένων και ντόπιων συμφερόντων. Ο ελληνικός λαός λοιπόν είμαστε βέβαιοι θα δώσει την απάντησή του. Αλλά και ο λαός της Πελοποννήσου θα δώσει την απάντησή του. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος δεν ισχύουν πια. Και ξέρουμε ότι για πρώτη φορά στην κάλπη της αριστεράς θα προστρέξουν και ψηφοφόροι πολίτες που τα προηγούμενα χρόνια ήταν στην κάλπη της συντηρητικής παράταξης. Και τους ανοίγουμε τις καρδιές μας και τις αγκαλιές μας. Είναι καλοδεχούμενοι. Αυτή η συμπαράταξη είναι συμπαράταξη για τη σωτηρία του τόπου. Τώρα είναι η ώρα του λαού μας και η ώρα της Ελλάδας. Η ώρα της Τρίπολης με την Αντωνία αύριο δήμαρχο, της Πελοποννήσου με τον Οδυσσέα περιφερειάρχη και η ώρα να γυρίσουμε σελίδα. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και καλό αγώνα. Και ένα τελευταίο. Μείνανε μέχρι τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές λιγότερο από 2 εβδομάδες, 10 μέρες. Και μέχρι τις εκλογές τις ευρωπαϊκές, 2 εβδομάδες και κάτι. Σας καλώ αυτές τις λίγες μέρες να απευθυνθείτε στους συμπολίτες σας. Κλείστε τις τηλεοράσεις, ούτως ή άλλως τα ίδια και τα ίδια θα σας λένε και βγείτε στους δρόμους να μιλήσετε με τους απλούς ανθρώπους. Να μην χαθεί ούτε μία ψήφο σε αυτόν τον αγώνα και τη μεγάλη αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος και ο λαός μας. Καλή δύναμη. Ας μην αφήσουμε ούτε στιγμή να πάει χαμένη. Γεια σας.